Με την συγκεκριμένη επερώτηση θέλουμε ως κόμμα να αναδείξουμε, να φέρουμε στη συζήτηση το σοβαρό ζήτημα της φαρμακευτικής περίθαλψης του λαού μας, το οποίο αποτελεί τμήμα φυσικά των προβλημάτων της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, γενικότερα της υγείας του λαού και φυσικά το με κριτήριο τη δωρεάν εξασφάλιση όλων των όσων απαιτούνται με ευθύνη του κράτους. Ειδικά σε μια περίοδο που η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα δείχνει πως τα οξυμένα προβλήματα του λαού μας για την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αλλά συνεχώς επιδεινώνονται. Και αυτό συμβαίνει την ίδια ώρα που ενώ διευρύνονται οι δυνατότητες λόγω της τεράστιας παραγωγικότητας, εξέλιξης της τεχνολογίας, της επιστημονικής γνώσης, της ύπαρξης ενός μεγάλου αριθμού υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού αλλά και εργατικού δυναμικού που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν φάρμακα, εμβόλια για όλους έγκαιρα και απρόσκοπτα. Συγχρόνως, όλο και περισσότερο διευρύνεται η δυσκολία από το λαό να τα αξιοποιήσει. Και αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη σχεδιασμών, μέτρων, στην ικανότητα ημί των εκάστοτε κυβερνήσεων, αλλά στο ότι αυτά τα μέτρα, σχεδιασμοί κινούνται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση. Όμως ποια είναι η βασική αιτία που όλα αυτά τα σχέδια, τα μέτρα κτλ. Όλων των κυβερνήσεων ως τώρα, ανεξάρτητα τις επιμέρους συνταγές διαχείρισης, οδηγούν από το κακό στο χειρότερο τους όρους ζωής και υγείας του λαού μας, δεν είναι τίποτα άλλο από την υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για τη διαμόρφωση ακόμα πιο φθηνών εργαζόμενων, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάκαμψη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομέλων. Είναι η υπηρέτηση της πολιτικής μείωσης του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους μέσω της περικοπής κρατικών δαπανών για την πρόληψη, τη θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Και ακριβώς την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής με τις πολιτικές τους, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, οφείλεται ότι η λειτουργία, για παράδειγμα, των δημόσιων μονάδων υγείας και των παροχών αντίστοιχα, με τα κριτήρια του κόστους, της ανταποδοτικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εμπορευματοποίησης, της ατομικής ευθύνης. Ή αντίστοιχα τα μέτρα προώθησης της έρευνας, της παραγωγής και διακίνησης των φαρμάκων και των εμβολίων ως εμπορεύματα και με κριτήριο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής κερδοφορίας της φαρμακοβιομηχανίας και των φαρμακεμπόρων. Και όχι με κριτήριο την κάλυψη, την έγκαιρη, πλήρη, δωρεάν και με ασφάλεια κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Ακριβώς λοιπόν σε αυτή την πολιτική, στα πλαίσια υλοποίησης των στρατηγικών επιλογών του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των κυβερνήσεων, οφείλεται το γεγονός πως η φαρμακευτική δαπάνη των κρατικών προϋπολογισμών, ενδεικτικά από το 2009 στο 2018, από 5,1 δισεκατομμύρια έφτασε στο 1,9 δισεκατομμύρια. Μάλιστα η επιχειρηματολογία, να θυμίσουμε, ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, για τη μείωση ήταν κοινή. Για μείωση δηλαδή της σπατάλης, πολυφαρμακία, μιλούσαν για την πολυφαρμακία, για νοικοκύρεμα και άλλα πολλά που ακούσαμε. Όλα τα προηγορούν και ακούμε ακόμα. Διαγωνιζόσασταν και τα τρία κόμματα, να θυμίσω, στην Επιτροπή για το Φάρμακο, όταν συζητούσαμε στα πλαίσια της Εξεταστικής Επιτροπής και το ζήτημα της Νοβάρτης, για το ποιο συνέβαλε πιο αποτελεσματικά στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, που όμως έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση των δαπανών των ίδιων των ασθενών. Αντίστοιχα, τα μέτρα που πάρθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη αύξησαν τη συμμετοχή των ασθενών ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση στη φαρμακευτική δαπάνη και αντίστοιχα μειώθηκε η κρατική και ασφαλιστική δαπάνη. Και με ποιους τρόπους έγινε αυτό? Με την καθιέρωση της ασφαλιστικής τιμής των φαρμάκων, που για ένα μεγάλο μέρος τους είναι μικρότερη της πραγματικής λιανικής τιμής, με την καθιέρωση πληρωμής του 1 ευρώ ανά συνταγή από τους ασφαλισμένους ή αντίστοιχα με τη διεύρυνση της αρνητικής λίστας των φαρμάκων, των μη συνταχογραφούμενων, των φαρμάκων που πωλούνται εκτός φαρμακείων, που όλες αυτές οι κατηγορίες δεν αποζημιώνονται δηλαδή από τον ΕΟΠΗ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι όλων αυτών των μέτρων? Ότι μόνο για τα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΗ φάρμακα η μεσοσταθμική συμμετοχή των ασθενών από 9% που έπρεπε να είναι έχει εκτιναχθεί πάνω από το 30%. Πού καταλήξαμε, κράτος και ασφαλιστικά ταμεία,
να πληρώνουν κατά 57,7% λιγότερα, ενώ οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν συμμετοχή κατά 43% και πλέον 100% περισσότερα σε σχέση με το 2009. Και φυσικά η τάση αυτή, η αναλογία, επιδεινώνεται σε βάρος των ασθενών. Παράδειγμα, συγκεκριμένα, για το 2021, η συμμετοχή των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη ανήρθε συνολικά περίπου στο 1,6 δισεκατομμύρια από την τσέπη τους πληρωμές. Αντίστοιχα είναι και η κρατική χρηματοδότηση, του οποίου μέρους της οποίας αφορά φυσικά και τη φαρμακευτική δαπάνη, όπου το κράτος στην ουσία σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του, η οποία έχει αποσυρθεί πλήρως, και αυτά που έχουν απομείνει μόνο ως κρατική χρηματοδότηση είναι τα 100 εκατομμύρια για τους ανασφάλιστους. Να θυμίσουμε το 17 ο ΣΥΡΙΖΑ και το 18 περικόπηκαν συνολικά 402 εκατομμύρια, μείναν τα 100. Την ίδια αυτή περικοπή, αν θέλετε, την απόσυρση του κράτους από την χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ εφαρμόζει πλήρως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και στην ουσία αναθέτουν τη δαπάνη της περίθαλψης, της φαρμακευτικής περίθαλψης των εξαθλειωμένων στους φτωχούς ασφαλισμένους με το λιελατημένο εισόδημα μέσω του ΕΟΠΗ. Γίνεται λόγος για τους ανασφάλιστους. Αντίστοιχα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2016, προβλέφθηκαν, να θυμίσουμε επίσης, τα 717-750 περίπου εκατομμύρια έσοδα στον ΕΟΠΗ από την αύξηση της εισφοράς από την κύρια και επικουρική σύνταξη. Τα ψήφισατε μαζί στο μνημόνιο του, τα νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα συνεχίζετε και εσείς ως κυβέρνηση. Αντίστοιχα, με όλα αυτά τα μέτρα και επιδεινώνοντας και οδηγώντας τον λαό να βάζει το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη για τη φαρμακευτική του κάλυψη, αντίστοιχα πήρατε και μέτρα διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, και σε συνέχεια υπέρ ποιών, των φαρμακοβιομηχάνων. Με το γνωστό ζήτημα θα αναφερθώ εντάχει των υποχρεωτικών επιστροφών, το γνωστό clawback και το rebate, που τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχατε την ίδια κατεύθυνση με τα μέτρα αυτά, προκειμένου τι, να απαλλαχθεί η φαρμακοβιομηχανία από ένα μέρος αυτών των υποχρεώσεων. Και επίσης, αντίστοιχα, ενισχύσατε ή βοηθήσατε τη φαρμακοβιομηχανία με επιπλέον δωράκια για αποπληρωμή σε 120 δόσεις για συγκεκριμένα χρέη, ενώ τα δωράκια και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται κάθε τόσο, τα βλέπουμε και στα νομοσχέδια, με την αφαίρεση από τις υποχρεωτικές επιστροφές των ποσών που αφορούν τις επενδύσεις για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Να λοιπόν, ποιον υπηρετούν τα μέτρα όλων των κυβερνήσεων, ενώ οι όποιες ελάχιστες επιμέρους διαφοροποιήσεις σας έχουν να κάνουν με το πώς θα εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά ακριβώς αυτή η αντιλαϊκή πολιτική και στο φάρμακο. Ή κατά περίπτωση, αναφορικά δηλαδή με το φάρμακο, η σύνδεσή σας, ανάλογα την κυβέρνηση, με τμήματα του κεφαλαίου στη φαρμακοβιομηχανία, είτε αυτό αφορά πολυεθνικές, είτε εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Έτσι, οι επιπτώσεις αυτής της διαχρονικά αντιλαϊκής πολιτικής, τόσο με τη σημερινή όσο κυβέρνηση και όσο και με τις προηγούμενες, με όποιο πρόσημο και αν βάλουμε, κεντροδεξιά, αριστερά, κεντροαριστερά και πάει λέγοντας, που οδήγησαν το φάρμακο εμπόριο να έχει γίνει φαρμάκι για το λαό, ενώ για τους φαρμακοβιομήχανους και φαρμακέπορους πεδίων δόξης λαμπρό για κέρδη. Και μάλιστα η κυβέρνηση καμαρώνει, όπως εξάλλου και οι φαρμακοβιομήχανοι, που παραμένουν από τους πιο δυναμικούς κλάδους, αφού η παραγωγή δουλεύει στο φουλ, την ίδια ώρα που παρατηρούνται τεράστιες ελλείψεις, ενώ οι φαρμακαποθήκες απρόσκοπτα συνεχίζουν την επιχειρηματική τους δράση με τους εργαζόμενους να δουλεύουν ακατάπαυστα ακόμα και τα Σάββατα, όπως πρόσφατα ψηφίσατε στο νομοσχέδιο έκτρωμα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Και υποτίθεται το επιχείρημά σας ήταν το πρόσχημα, αν θέλετε, η τροφοδοσία της αγοράς. Έτσι μπορεί οι εμπλεκόμενοι φαρμακοβιομήχανοι και φαρμακέμποροι να πετούν οι μεν τις ευθύνες τους δε και η κυβέρνηση να καμώνεται ότι παίρνει μέτρα για τις ελλείψεις στα φάρμακα, όμως το πρόβλημα και υπήρχε διαχρονικά, τώρα επιδεινώθηκε, αποδεικνύοντας όμως πως δεν οφείλεται σε κάποιες στρεβλώσεις, αλλά ακριβώς στην κανονικότητα της καπιταλιστικής αγοράς. Γιατί αυτό που βάζει
τη σφραγίδα του παντού είναι το κριτήριο του μεγαλύτερου κέρδους. Αυτή είναι και η αιτία των ελλείψεων, αφού οι λεγόμενες παράλληλες εξαγωγές από τους φαρμακέμπορους, λίγο χρόνο δώστε μου κύριε Πρόεδρε, από τους φαρμακέμπορους γίνονται σε χώρες που οι τιμές των φαρμάκων είναι υψηλότερες σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι ο λαός μας πληρώνει με ελλείψεις το περιβόητο εξαγωγικό προφίλ της καπιταλιστικής οικονομίας, με τους εξαγωγείς να απολαμβάνουν και τα ωφέλη κίνητρα, για παράδειγμα επιστροφή ΦΠΑ, ενώ από την άλλη, με το ίδιο κριτήριο, το κέρδος δηλαδή, οι φαρμακοβιομήχανοι περιορίζουν τις ποσότητες φαρμάκων που ρίχνουν στην αγορά χωρών με πιο χαμηλές τιμές σε σύγκριση με άλλες αγορές. Αποτέλεσμα, να εμφανίζονται ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις, αφού παράλληλα οι φαρμακέμποροι συνεχίζουν τις εξαγωγές και από τις μειωμένες ποσότητες που παραλαμβάνουν. Και έρχονται την ίδια ώρα οι όμιλοι της παραγωγής αλλά και εμπορίας του φαρμάκου με το εκβιαστικό δίλημα, είτε για πιο ακριβό φάρμακο για το λαό, που σημαίνει αυξημένες πληρωμές ή αποζημίωση αντίστοιχα από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε μέσω της ελεύθερης αγοράς, να αποσύρουν φάρμακα αφήνοντας ξεκρέμαστος χιλιάδες ασθενείς και υγειονομικούς. Και ακριβώς οι μεγάλες ελλείψεις και το πανάκριβο φάρμακο φανερώνουν τον πραγματικό αντίπαλο που πρέπει να στοχεύει ο λαός μας. Τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, την επιχειρηματική δραστηριότητα σε έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς για την υγεία και τη ζωή του λαού. Αυτό το εμπόδιο πρέπει να φύγει από τη μέση, το φάρμακο να πάψει να αποτελεί εμπόρευμα, να είναι δωρεάν αγαθό για όλους και όχι πηγή πλούτου για λίγους. Ο λαός μας δεν έχει να περιμένει τίποτα καλό από τη στιγμή που Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και στα ζητήματα της πολιτικής στα φάρμακα έχουν την ίδια κατεύθυνση, αφού έχουν υλοποιήσει τα ίδια μέτρα. Έτσι, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, δηλώνει συμφωνία για αύξηση των φθηνών φαρμάκων για να έχουμε, εξηγεί και τη δυνατότητα συμφωνίας για υπουργό κοινής αποδοχής και άλλα. Κοινά θα είναι αντίστοιχα και τα αντιλαϊκά μέτρα που θα υλοποιήσουν στο μέλλον. Η φαρμακευτική λοιπόν περίθαλψη μπορεί να αποτελέσει κατοχυρωμένο και διασφαλισμένο καθολικό και δωρεάν λαϊκό δικαίωμα, όχι μέσα από τις εναλλαγές αστικών κυβερνήσεων και αυτόκλητων σωτήρων, αλλά μέσα από την ενδυνάμωση της λαϊκής εισπύρωσης και πάλης για να διαμορφωθούν οι κοινωνικοί και πολιτικοί όροι για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που στο επίκεντρο θα έχει την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών και στη φαρμακευτική περίθαλψη. Μέσα από την όσο είναι δυνατόν αυτοτέλεια στην παραγωγή όλων όσων απαιτούνται σε φάρμακα και εμβόλια. Είναι ρεαλιστική διέξοδος γιατί υπηρετεί ακριβώς τις ανάγκες του λαού. Και γι' αυτό απαιτείται η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού και στις εκλογές, στο κίνημα που μπορεί να δώσει δύναμη στο λαό να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ και φυσικά μέσω της επίκαιρης επερώτησης καταθέτει μια σειρά από ζητήματα, από αιτήματα που μπορούν να γίνουν πλαίσιο διεκδίκησης και αποτελούν πλαίσιο διεκδίκησης του εργατικού λαϊκού κινήματος για πλήρη και διαπαντός κατάργηση των παράλληλων εξαγωγών, για καμία αύξηση των τιμών των φαρμάκων, εξασφάλιση από το κράτος της δωρεάν πλήρους, σύγχρονης και απρόσκοπτης φαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους, την κατάργηση του 1 ευρώ ανά συνταγή, την κατάργηση του ΦΠΑ στα φάρμακα, κατάργηση της ασφαλιστικής τιμής, όλα τα φάρμακα να αποζημιώνονται στη βάση της λιανικής τιμής, κατάργηση κάθε πληρωμής και συμμετοχής όλων των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη και επίσης κατάργηση των μη συμφά και των φαρμάκων που δεν συνταγογραφούνται, όλα τα φάρμακα να συνταγογραφούνται λοιπόν δωρεάν και να υποζημιώνονται 100% με κρατική χρηματοδότηση. Και στο ερώτημα από πού θα βρείτε τα χρήματα, φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου.